Και ευτυχώς, πάνω σε μία φάρσα, σε ένα πρόγραμμα που έκανε και παλιότερα ο Αντένα, φέτος το κάνει με κάτι ξενοδοχεία, δεν τους είχα ξαναδεί για να πω την αλήθεια. Πλάκα κάνεις. Πλάκα κάνεις. Παιδιά, δεν έχω δει καλύτερη φάρσα. Να είναι καλά οι άνθρωποι που μπουλωμένοι στο κρεβάτι. Τι ώρα ήταν, 10 παρά, 9.30, δεν ξέρω, νωρίς ήτανε. Να γελάω μόνη μου. Σαν την τρελή, λέω να είστε καλά. Κρίμα που τέλειωσε τόσο γρήγορα. Ένα δεκαλεπτάκι ήταν η φάρσα. Κάπου εκεί δεν ήταν παραπάνω. Ήταν τόσο καλός ο φαρσέρ. Δηλαδή, ο φίλος που έκανε πλάκα στο φίλο. Ναι. Ο Γιώργος. Ρε, παιδί μου, λες και ήταν ηθοποιός. Ηθοποιός να ήταν. Τόσο ωραία δεν θα το έπαιζε. Και είναι ιδιοκτήτης ταβέρνας ο άνθρωπος, να το πούμε κι αυτό. Ρε, παιδί μου, αλλά είναι αυτό που λέμε. Δεν έχει σημασία. Είναι, να έχεις, πώς είναι η Κατερίνα, όταν την γνωρίσαμε. Ναι. Τι σχέση είχε με ψυχαγωγικές εκπομπές, καμία. Καμία. Ήταν η ψυχή της παρέας. Ήταν γέλαγες με το που την έβλεπες, γελάς ακόμα. Ναι. Ωραίο πράγμα. Δεν βλέπεις την εξέλιξή της τηλεόραση. Τότε ούτε η ίδια ήξερε εάν αυτό που κάνει με την παρέα της μπορεί να το κάνει και με την παρέα της τηλεοπτική. Αυτός ο τύπος ήταν τέτοιο αυτός πράγμα. Αυτός είναι. Αυτός είναι. Είναι φοβερός. Ναι, καλέ, πώς δεν το είδα. Είδες το επεισόδιο. Είδα το επεισόδιο. Α, τότε καταλαβαίνεις και τι λέω. Ούρλιαζα. Πολύ καλός. Καταπληκτικός. Εγώ θέλω να πω κάτι. Μου το είπε η Ελένη το πρωί. Βάζει μου λέει, Γρηγόρη, δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει. Μου λέει, κόφτο. Δεν σε έπαιρνα το βράδυ, να σου πω κόφτο. Ναι, το ξέρω και, δεν απαντούσες. Δηλαδή, να πεθάνω καμιά μέρα δεν θα σε βρω. Εντάξει, δεν θα σε παίρνω ποτέ μετά τη δουλειά. Κοίταξε, αλλά πες ότι μου είχε συμβεί κάτι. Ήμουνα στο νοσοκομείο με ορούς. Δεν έπρεπε να σε ενημερώσω. Που με τη γυναίκα μου. Δεν απαντούσε. Κομμάτια να γίνει. Κομμάτια να γίνει. Είχαμε τέτοια χθες. Μια πλάκα έκανα. Βέβαια, έρχεσαι εδώ, σε φτιάχνει η Κατερίνα, σε ετοιμάζει. Δεν το κάνω τούρμα. Και πα σε άλλη και σε χαίρεται.